Αντώνη, η ένταση εδώ ξεκίνησε πριν καλά-καλά ξεκινήσει η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως βλέπετε και στις εικόνες που σας στέλνουμε από εδώ, πάρα πολλοί γονείς, κάτοικοι, έχουν εισβάλει μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, φωνάζουν, αποδοκιμάζουν τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους επιτίθενται, χτυπάνε τα χέρια τους στα τραπέζια, δεν αφήνουν κανένα να μιλήσει. Τους ζητούν στην ουσία απόδοση ευθυνών για τον άδικο χαμό του μικρού Μάριου. Όλοι εδώ, και οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι γονείς, δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί στο Μάριο. Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Και αυτό που μας λένε όμως από την άλλη είναι ότι από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει άλλο θύμα τόσο καιρό, καθώς η κατάσταση με την εγκληματικότητα είναι ανεξέλεγκτη. Ελένη, είναι πολύ λογικό οι άνθρωποι εκεί κατάσταση. Να είναι αγανακτισμένοι και να ξεσπούν, γιατί όπως θα δούμε και στην πορεία του δελτίου, δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Είναι πολύ λογικό να ζητούν λύσεις τώρα, να ζητούν μέτρα τώρα και να υπάρχει αυτή η ένταση. Να μην ξεχνάμε ότι χάθηκε ένα παιδάκι και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων διατρέχουν κίνδυνο κάθε μέρα, βεβαίως, έτσι. Προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις, σε δυναμικές κινητοποιήσεις αμέσως μετά την κηδεία του μικρού Μάριου που θα γίνει αύριο στις 11 η ώρα. Δεν λένε πως δεν είναι τώρα που ζητούν τα μέτρα. Χτυπάνε το καμπανάκι εδώ και χρόνια. Απλώς λένε ότι δεν τους ακούει κανείς. Λοιπόν, κατόπιν εορτής η συζήτηση βεβαίως τώρα, Ελένη, όπως κατόπιν εορτής και μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, που είναι σε εξέλιξη αυτήν την